Πρέπει να ρωτήσω τον κόσμο για τον Αρλάουκας που έπαιρνε συνέντευξη από το Χάντερ ή για τον Ντόνσιτς για το πότε θα πάει στο NBA. Έχει αλλάξει λίγο. Καταρχήν Αρλάουκας, τρομερό σκορ. Φοβερό σκορ. Τεσάρι, μέσα σε απόσταση ταχύτητα, πολύ γρήγορο σουτ. Πολύ καλό σκορ. Ντόνσιτς. Τρομερό ταλέντο. Το πήρε η Ρεάλ. Εμείς μάλλον δεν κάνουμε σκάουτινγκ ούτε για τα ξένα ταλέντα. Να πω κάτι. Εμείς δεν επενδύουμε. Δεν κάνουμε σκάουτινγκ. Το σκάουτινγκ μπορεί να το κάνουμε και να βρούμε τρόπο να έχουμε την πληροφόρηση που θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν επενδύουμε. Δεν αντέχουμε στην ήττα. Δεν αντέχουμε στο να χτίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πούμε. Ξέρεις κάτι, μετά από 5 χρόνια αυτή η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Θέλουμε το άμεσο αποτέλεσμα. Δεν υποστηρίζουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και ούτε έχουμε. Δεν θέλουμε να το. Κανείς δεν το υποστηρίζει. Δηλαδή, ακόμα και οι άνθρωποι που εσείς που ασχολείστε με την επικοινωνία. Είναι δύσκολο να το υποστηρίζετε. Ψάχνετε πώς θα μπορέσετε να βρεθεί μέσα στις νίκες. Δεν υποστηρίζεται αυτό. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα δεν επενδύουν. Δηλαδή. Εμείς τότε που βρέθηκα στον Ολυμπιακό προσπάθησα να το κάνω αυτό. Και ήθελα και γι' αυτό το λόγο ήρθαν αρκετά παιδιά τα οποία μπήκανε και. Δηλαδή ήρθε ο Παπα-Νικολάου παραδείγματος χάρη και παίξε πεντάδα μες στην Παρτιζάν. Και είχε στον πάγκο το Τζίλτρες και τον Βασιλόπουλο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό για να γίνει όμως χρειάζεται να θες να το κάνεις και να το υποστηρίξεις και όπως να βοηθήσεις. Όχι απλά τον πετάξεις μέσα στη. Υπομονή, δική σου φράση είναι. Ναι, μα υπομονή είναι αρετή. Εδώ νομίζουμε ότι όταν λες κάποιον υπομονή είναι σαν να τον χαστουκίζεις. Σε περίπτωση όμως τον Ντόντσιτς δείχνει και κάτι άλλο. Ότι όταν ένας παίκτης είναι έτοιμος να παίξει, ο προπονητής δεν βλέπει ηλικία.